κηδίτες της λέσχης αυτοδητών Χανίων βρέθηκαν και εξερεύνησαν στα άδυτα ενός ναυαγίου και συγκεκριμένα... Του Πιερ Λουίτζι. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Μπλαζάκη. Ναι. Είναι μέλος της λέσχης αυτοδητών Κρήτης και υπεύθυνος τμήματος δυτών εθελοντών ναυαγοσωστικής μονάδας ναυτικού ομίλου Χανίων. Την καλησπέρα μας, κύριε Μπλαζάκη. Καλησπέρα σε όλους. Δεν σας κρύβω ότι ζήλεψα με τα αερόστατα που μιλούσε πριν ο κύριος Δήμαρχος, να βγούμε και λίγο από τη θάλασσα και να ανεβούμε ψηλά. Είναι αυτός ο συνδυασμός, η μαγεία της Κρήτης σου προσφέρει και καταδυτικό τουρισμό, σου προσφέρει και πτήσεις 2022 και με αερόστατο. Οπότε νομίζω και οι δύο είστε τυχεροί. Να πω την αλήθεια και λίγο τοπικιστές και να κρατήσουμε αυτό που λένε ότι η Κρήτη είναι μία ήπειρος. Μπορεί να προσφέρει τα πάντα. Είτε βουνό, είτε θάλασσα, ακόμα και διασκέδαση φυσικά. Για πείτε μας για αυτή την εμπειρία σας την ξεχωριστή. Καταρχάς να πούμε ότι είναι η λέσχη αυτοδητών Κρήτης και όχι Χανίων, είναι όλης της Κρήτης μας. Είναι η δεύτερη φορά που βουτάμε στο ναυάγιο του Πιερ Λουίτζι και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια Κρήτης, την αντιπεριφέρεια Χανίων που μας βοήθησε σε αυτό το εγχείρημα. Το Γενικό Επιτελείο του Ναυτικού και των Άφθαρμων Κρήτης, αλλά και το Κεντρικό Λιμενατείο Χανίων, που χάρη σε αυτούς ήμασταν ασφαλείς, γιατί το ναυάγιο βρίσκεται πάνω στην γραμμή του πλοίου, των επιβατικών πλοίων, είτε και κρουαζιερόπλοια. Και χωρίς αυτούς το εγχείρημα δεν θα ήταν δυνατόν και θα χρειαζόμασταν φυσικά και την άδειά τους. Και έτσι καταφέραμε και ήμασταν και ασφαλείς και είχαμε και μια ασφαλή ανάδυση αυτοδητό. Όσο αφορά το ναυάγιο, φυσικά συνεχίζει να είναι καταπληκτικό να σε συναρπάζει, παρόλο που μιλάμε για ένα ναυάγιο που βομβαρδίστηκε από την Βρετανική αεροπορία, αν και υπάρχει ένας μύθος, ας πούμε, ότι μπορεί να το βομβάρδισε η ΡΑΦ, αλλά μπορεί να το διαλύσανε και οι ίδιοι οι Γερμανοί για να μην πέσει στα χέρια των συμμάχων. Η εμπειρία φανταστική. Παραμένει ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της Κρήτης και γενικά της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι ένα κομμάτι, ένας μύθος το Πιερ Λουίτζις για τους δίτες. Κύριε Μπλαζάκη, βλέποντας και πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή, ίσως ανοίγει και αυτό το θέμα του καταδυτικού τουρισμού και το κατά πόσο έτσι τα ναυάγια και αυτός ο φυσικός πλούτος της θάλασσας μπορεί να προσεγγίσει επισκέπτες, έτσι ώστε να έρθουν στοχευμένα και να ζήσουν μια τέτοια διαφορετική εμπειρία. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια στην Κρήτη και αυτό οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τους επαγγελματίες του είδους της κατάδυσης, γιατί χάρη σε αυτούς και εμείς οι ερασιτέχνες ξεκλειδώσανε πολλά ναυάγια από την αρχαιολογία. Όσο αφορά το καταδυτικό τουρισμό, η Ελλάδα προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον παγκοσμίως και είναι καιρός πια να εκμεταλλευτούμε τη θάλασσα. Τη θάλασσα όπως πρέπει, με σεβασμό, χωρίς να τη διπαίνουμε φυσικά, αλλά και να αναδείξουμε τις ελληνικές θάλασσες. Όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μόνο τα ταξίδια, οι βόλτες με σκάφος και θαλάσσια παιχνίδια, είναι και οι καταδύσεις. Και έχουμε πάρα πολλά ναυάγια στην Ελλάδα μας. Εσείς τι κρατάτε από αυτή την εξερεύνηση, καθώς η ομάδα έτσι που καταδύθηκε σίγουρα θα έμεινε εντυπωσιασμένη από το ναυάγιο. Φυσικά θα θέλαμε να το ξαναεπιχειρήσουμε στο μέλλον, γιατί ύστερα από 7 χρόνια που είχαμε ξανακαταδυθεί το 2015, το Νοέμβριο του 2015, υπήρχαν κάποιες αλλοιώσεις. Θα θέλαμε να κάνουμε μια συνεργασία ίσως και με κάποια Ινστιτούτα Έρευνας, ώστε να καταγράψουμε και τα υπόλοιπα ναυάγια της περιοχής της Σούδας, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες φυσικά και με το κράτος, τους κρατικούς φορείς. Αλλά σαν εμπειρία είναι πραγματική, δεν μπορώ μάλιστα. να σας περιγράψω. Κύριε Μπλαζάκη, με το καλό να τα ξαναπούμε, να σας ευχαριστήσουμε καλά πολύ για την ξεχωριστή άβρα που μας μεταφέρατε και τις ξεχωριστές εικόνες. Ευχαριστούμε την καλησπέρα μας. Και την βοήθειά σας. Λοιπόν,